Ξέρω γιατί έχεις έρθει σε αυτό το βίντεο, ξέρω γιατί πάτησες αυτό το κλικ και ξέρω πως τώρα είσαι πάνω το πληκτρολόγιο και το κοιτάς όπως η γάτα το ποντίκι. Τι? Α. Έλα μου. Ωραία, με πέτυχες πάνω σε γύρισμα. Έχει έρθει εδώ το Μέγκα και γυρνάμε μια εκπομπή. Α, ωραία. Α, είναι και εδώ ο παραγωγός του Μέγκα. Πες γεια. Γεια. Να τους, είτε δεν σου λέω ψέματα. Από πού είσαι, από το... Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει ακόμα περισσότερα. Marvel και DC. Δύο εταιρείες που έχουν να κάνουν με σούπερ ήρωες και με κόμικ. Αλλά ποια έχει αντιγράψει την άλλη? Σήμερα λοιπόν θα δούμε σε αυτό το βίντεο τους ήρωες και από τη μία αλλά και από την άλλη πλευρά, που οι ομοιότητες μεταξύ τους είναι κάτι παραπάνω από επιρροή. Είστε έτοιμοι λοιπόν για ένα σούπερ hero ταξίδι στον χρόνο? Προσδεθείτε, γιατί φύγαμε! Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ δεν είμαι fanboy καμίας από τις δύο εταιρείες. Είμαι fanboy του σινεμά γενικότερα και των super hero movies ειδικότερα. Και θα σας συμβούλευα να κάνετε και εσείς το ίδιο για να απολαμβάνετε οτιδήποτε βγαίνει από οπουδήποτε και να βγαίνει. Προχωράμε. Λοιπόν, επειδή κάποιοι από τους ήρωες έχουν ομοιότητες με παραπάνω από έναν στο αντίπαλο στρατόπεδο, θα τους δούμε όλους με τη σειρά και στο τέλος θα βγάλουμε την νικήτρια εταιρεία. Πάμε. Black Widow και Talia al Ghul. Η πασίγνωστη μαύρη χείρα ήταν εκτελεστικό όργανο της μυστικής οργάνωσης KGB πριν γίνει, πριν τζοϊνάρει την SHIELD. Λόγω λοιπόν της φοβερής εκπαίδευσής της, είναι πολύ ικανή στη μάχη σώμα με σώμα, αλλά και μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε λογής όπλο. Η DC λοιπόν από την άλλη έχει την επίσης επικίνδυνη Talia al Ghul, κόρη του πασίγνωστου Ra's al Ghul, του ηγέτη δηλαδή της Λεγεώνας των Δολοφόνων. Η Talia λοιπόν είναι και αυτή πολύ ικανή στη μάχη σώμα με σώμα και μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε λογής αιχμηρό αντικείμενο. Η ομοιότητα των δύο ηρωίδων εμφανισιακά είναι ακόμα μεγαλύτερη και για να σας πω την αλήθεια θα μπορούσα στη θέση της Talia al Ghul να βάλω την Black Canary και να είναι ακριβώς το ίδιο, μη σας πω ακόμα πιο μεγάλη η ομοιότητα, αλλά η διαφορά εδώ είναι πως η Black Canary είναι meta-human, γι' αυτό είπα να μην το κάνω. Επίσης καταλαβαίνετε ότι Black Widow, Black Canary και στα ονόματά τους υπάρχει αρκετή ομοιότητα. Λοιπόν, η Marvel κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την Black Widow το 1964, ενώ η DC την Talia al Ghul το 1971. Αλλά, επειδή η Black Canary από την DC κυκλοφόρησε το 1947 και η ομοιότητα μεταξύ τους είναι εμφανέστατη, θα πάρει πόντο η Marvel, αλλά όχι ολόκληρο, αλλά μισό. Νικήτρια λοιπόν εδώ η Marvel με μισό βαθμό. Captain America και Commander Steel. Νομίζω πως οι συστάσεις για τον Αμερικανό καπετάνιο είναι περιττές. Όμως αυτό που ίσως να μην ήξερες είναι πως στην αντίπερα όχθη στην DC υπάρχει ένα δίδυμο αδερφάκι του με το όνομα Commander Steel. Οι ομοιότητες ξεκινούν με τα χρώματα της Αμερικής να κοσμούν τις στολές και των δύο, αλλά και το γνωστό αστέρι να υπάρχει στο στήθος και των δύο. Από δυνάμεις πάνω κάτω έχουν τις ίδιες, με τον Commander Steel να υπερισχύει λίγο σε κάποιες από αυτές, αλλά γενικά είναι ίδιοι. Ο Captain America λοιπόν έκανε τον ντεμπούτο του για τη Marvel το 1941, όμως ο Commander Steel έκανε τον ντεμπούτο του για την DC το 1978. Άρα εδώ νικήτρια είναι η Marvel. Πάμε στο επόμενο, Deadpool και Deathstroke. Ο τρελός anti-hero της Marvel έχει πολλές επιρροές και κοινά με το δίδυμο αδερφάκι του στην DC, Deathstroke. Εκτός της σχεδόν ίδιας εξωτερικής εμφάνισής τους, έχουν και τα ίδια όπλα αλλά και σχεδόν τα ίδια skills. Με τη μόνη αλλά βασική διαφορά που έχουν μεταξύ τους ότι ο Deadpool μπορεί και αναγεννά οποιοδήποτε μέρος του σώματός του καταστραφεί. Ο τρολ σούπερ ήρωας της Marvel λοιπόν έκανε τον ντεμπούτο του το 1991, ενώ ο Deathstroke για την DC έκανε τον ντεμπούτο του το 1980. Άρα εδώ νικήτρια η DC. Dr. Strange και Dr. Fate. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έχει ακριβώς τα ίδια skills με τον Dr. Strange. Επίσης πάλι δεν θα το πιστέψετε, αλλά έχουν σχεδόν
και την ίδια εμφάνιση. Πρώτη εμφάνιση για τη Marvel και τον Doctor Strange έγινε το 1963, ενώ για τον Doctor Fate και την DC το 1940. Άρα, ο Doctor Fate δεν αντέγραψε τον Doctor Strange, έγινε το ανάποδο. Νικήτρια η DC. Ίγκο και Μόγκο. Νομίζω ότι μόνο από τις φωτογραφίες που έχω βάλει αυτή τη στιγμή, αλλά και από τα ονόματα που σας είπα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Πάμε κατευθείαν στις ημερομηνίες, γιατί εδώ μιλάμε για τον ορισμό του copy-paste. Ο Ίγκο λοιπόν για τη Marvel έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1966, ενώ ο Μόγκο για την DC το 1985. Νικήτρια η Marvel. Και εκτός από νικήτρια είναι και αθώα σε αυτή την περίπτωση. Captain Marvel και Superman. Θα ξεκινήσουμε με την εμφανή διαφορά, ότι δηλαδή μιλάμε για έναν άντρα και για μια γυναίκα. Όμως παιδιά κοιτάξτε, τα σχεδόν ίδια skills τους, τα σχεδόν ίδια χρώματά τους, αλλά και το ότι μιλάμε για τα δύο πιο δυνατά καλά όντα και στα δύο σύμπαντα, νομίζω πως σωστά τους βάζουν μαζί σε αυτό το debate. Μπορεί βέβαια η Marvel να μην έβαλε μπέρτα στην ηρωίδα της, αλλά δεν νομίζω ότι ξεγέλασε και κάποιον. Captain Marvel για την Marvel, πρώτη εμφάνιση έκανε το 1967, ενώ ο Superman, ίσως να είναι και ο πιο παλιός σούπερ ήρωας από όλους, εμφανίστηκε για την DC το 1938. Νικήτρια φυσικά με μεγάλη διαφορά η DC. Hawkeye και Green Arrow. Εννοείται ότι και τα δύο σύμπαντα θα έχουν τον τοξότη του. Που πας ρε χωρίς τοξότη. Μπορεί οι στολές τους να διαφέρουν χρωματικά, όμως ας μην γελιόμαστε, είναι οφθαλμοφανέστατο ότι κάποιος εδώ αντέγραψε. Και οι δύο έχουν τα ίδια skills, και οι δύο είναι κουκουλοφόροι, και οι δύο είναι master στις πολεμικές τέχνες. Η Marvel λοιπόν εμφανίζει για πρώτη φορά τον Hawkeye σε κόμι της το 1964, ενώ η DC τον Green Arrow το 1941. Νικήτρια η DC. Namor και Aquaman. Και σε ακούω τώρα που ρωτάς ότι ρε Θωμά, ποιος είναι ο Namor, θα σου πω με πολύ εύκολο τρόπο ποιος είναι ο Namor. Είναι ο Aquaman της Marvel. Και ακούστε εδώ παιδιά το origin story του Namor. Ο Namor είναι γιος ενός θνητού καπετάνιου και της πριγκίπισσας της Ατλαντίδας. Σας θυμίζει κάτι? Και πάμε να σας πω πως η DC κυκλοφόρησε τον Aquaman το 1941, ενώ η Marvel τον Namor το 1939. Πώς σου φάρηκε το plot twist? Άρα ο Aquaman αντέγραψε τον Namor. Άντε γεια! Νικήτρια η Marvel. Αυτό. Iron Man και Cyborg. Το ξέρω πως τώρα αυτή τη στιγμή από μέσα σου ρωτάς ότι γιατί ρε Θωμά έβαλες τον Iron Man με τον Cyborg και όχι τον Iron Man με τον Batman. Και θα σου πω πως το έκανα αυτό γιατί σαν σούπερ ήρωες ο Iron Man με τον Cyborg έχουν πιο πολλά κοινά. Τα κοινά που έχουν ο Iron Man με τον Batman είναι χωρίς οι στολές τους, και δηλαδή μιλάμε για τον Tony Stark και τον Bruce Wayne, που νομίζω πως τα origin story τους ψιλοκολλάνε. Είναι και οι δύο εκατομμυριούχοι με μυστική όχι δεν κολλάνε. Ελάτε τώρα guys, είναι ξεκάθαρο πως ο Cyborg σαν ιδέα είναι ξεκάθαρα επηρεασμένος από τον Iron Man. Με τη μόνη διαφορά να είναι πως ο Iron Man μπορεί και μπαινοβγαίνει από τη στολή του, ενώ ο Cyborg πάει σε τάκι. Εξάλλου το λέει και το όνομά του. Είναι Cyborg, δηλαδή μισός άνθρωπος και μισός μηχανή. Ο Iron Man λοιπόν παιδιά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Marvel το 1963, ενώ ο Cyborg για την DC έκανε ντεμπούτο το 1980. Ο πόντος λοιπόν εδώ θα πάει στην Marvel. Προχωράμε με Quicksilver και The Flash. Φυσικά εννοείται πως και τα δύο σύμπαντα θα είχαν από ένα speedster. Και νομίζω πως εδώ τα λόγια είναι περιτά γιατί είναι ολοίδιοι σχεδόν και εμφανισιακά, αλλά και τα skills τους είναι τα ίδια. Ο Quicksilver για τη Marvel έκανε ντεμπούτο το 1964, όμως ο The Flash της DC εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1940. Νικήτρια εδώ η DC. Αρκετά όμως μιλήσαμε για καλούς, πάμε να μιλήσουμε και για δύο κακούς από τις δύο πλευρές. Thanos και Darkseid. Η φιλοσοφία και γενικά το στήσιμο των δύο χαρακτήρων είναι σχεδόν ίδιο. Με τις βασικές διαφορές τους να είναι πως ο Darkseid μπορεί να τηλεμεταφέρεται και να πετάει, ενώ ο Thanos όχι.
Συν το Omega Effect που έχει ο Darkseid που τον κάνει και ξεχωρίζει αρκετά. Εννοείται πως δεν μπορούσε να αντιγράψει εντελώς η μία εταιρεία την άλλη, γι' αυτό και έχουν και κάποιες διαφορές. Λοιπόν, ο Thanos, παιδιά, στη Marvel έκανε ντεμπούτο το 1973, ενώ ο Darkseid στη DC το 1970. Άρα είναι και πιο φυσιολογικό να είναι και πιο γεμάτος σαν χαρακτήρας. Οπότε εδώ θα πάει στην DC. Και για το τέλος σας άφησα το καλύτερο, τις δύο μεγάλες ομάδες, The Avengers και Justice League. Ποια εταιρεία λοιπόν από τις δύο είχε πρώτη την ιδέα να ενώσει τους καλύτερους σούπερ ήρωές της για να αντιμετωπίσουν έναν μεγάλο κοινό κακό? Η Marvel και οι εκδικητές της έκαναν ντεμπούτο το 1963, ενώ η Justice League της DC έκανε ντεμπούτο το 1960. Άρα νικήτρια και σε αυτή την κατηγορία, παιδιά, είναι η DC. Και νικήτρια λοιπόν της σημερινής αναμέτρησης, να το πω, όχι θα το πω, σύγκρισης, είναι η DC με 7 βαθμούς. Η Marvel μάζεψε μόλις 4,5 βαθμούς. Και για να σας πω την αλήθεια, παιδιά, η DC σαν εταιρεία είναι πιο παλιά από τη Marvel. Μπορεί όχι πολύ πιο παλιά, αλλά είναι αρκετά πιο παλιά. Οπότε είναι και λογικό να έβγαλε κάποιους σούπερ ήρωες πρώτοι και να μην πω αντέγραψε, σε κάποιες περιπτώσεις έγινε και αυτό, αλλά να επηρεάστηκε η Marvel από αυτήν. Αλλά παιδιά, στην τελική το θέμα είναι το ποιος από τους δύο το έκανε πιο επιτυχημένα. Αυτό όμως θα το αφήσω στη δική σας κρίση. Επίσης θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια αν γνωρίζετε και άλλους σούπερ ήρωες που έχουν πολλές ομοιότητες από τις δύο πλευρές. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.